που τρυπάει το πυθαγόριο ουρανό είναι η εσαΐ αναστάσιμος ψυχή του μέγιστου Μάρκου. Είναι μαζί μας απόψε. Θα ακούσουμε ένα ασμάτιο ακόμα, το οποίο το ετραγούδησε ο Μάρκος με το Σαμιωτάκι, τον Κώστα το Ρούκουνα. Είναι το «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια». Θα το τραγουδήσει η κομπανία, θα το τραγουδήσει μαζί μας η ομάδα και όλοι εσείς. Πάμε! See you.
άλλη ώρα. Ο δήμαρχος, χειροκροτήστε τον, ο εψυχωτής της αποξινής βραδιάς. Ρίχθη εδώ και πρωτοκολλάψαμε όλοι μαζί. Ένα γερό λοιπόν χειροκρότημα σε όλους τους συντελεστές. Επίλογος όμως από συγκίνηση και από αυτοπλητισμό. Αυτή ήταν η θεατρική ομάδα ΣΑΜΟ. ΣΑΜΟ η επί 20 ετία δημιουργήσασα ένα πολιτισμό στη ΣΑΜΟ και αναγνωρισμένη στο Πανελλήνιο. Αυτή ήταν η επέκτητη κομπανία του Πυθαγορείου. Με τον Γιάννη Λουλουργά. Της μουσικής μας παιδείας που ευθύνεται για τουλάχιστον 50 μπουζούκια στον χώρο μας. Αυτός ήταν ο Γιώργος Χριστοφυλάκης. Ο σκηνοθέτης της παράστασής μας. Όπως ακούσατε στην αρχή, το Φεστιβάλ ΕΡΕΑ φέρει πλέον και τη σφραγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, της οποίας είναι Γενικός Γραμματέας. Γεια σου Γιώργανα! Υπάρχουν όμως και αφανείς ήρωες. Η δημοτική μας επιχείρηση, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα για αυτή την παραγωγή. Και υπάρχει επίσης και η Νίνα Παπαευαγγέλου, σύντροφος του Γιώργη. Αγαπητοί φίλοι, απόψε αρματώσαμε ένα καράβι υιοπελαγίτικο. Το είδατε στο σκηνικό. Σκοπός μας και μέγα έτοιμά μας. Αυτή η παράσταση βοηθούντων των συνθήκων, όχι των καιρικών, αλλά των άλλων, των γενικότερων, να ταξιδέψει στην πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2004. Πριν 3 χρόνια σε αυτόν τον τόπο με τον άλλον αφανή ήρωα που με έφερε σε επαφή με τον Γιώργη Χριστοφυλάκη, τον Ζαχαρία Αγγελάκο, διευθυντή του Δωδεκανησιακού Θεάτρου, φέραμε σε αυτό το χώρο την επιθεώρηση, τη σύγχρονη επιθεώρηση, σαν ένα αριστοφανικό είδος που πρέπει να παίζεται εδώ. Και λάβαμε τότε τα εγκόμια του Κώστα του Γιωργοσόπουλου, του μεγάλου θεατρικού κριτικού. Σήμερα με την πρωτοβουλία μας αυτή φέραμε το Ρεμπέτικο και το Μάρκο Βαβακάρη στο Αρχαίο Θέατρο. Νομίζω πως αυτή είναι η μεγάλη στιγμή της αποψινής παράστασης, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και είστε μάρτυρες όλοι γι' αυτό, για να αποτελέσει επίσημο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και επίσημο πλέον επίσημο στοιχείο περιουσιακό της UNESCO, η οποία μας έχει αναγνωρίσει
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και από αύριο η γλυκτοενία αυτή θα αποτελεί στοιχείο του τμήματος μουσικές από όλο τον κόσμο της UNESCO. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές κουβέντες στο Τάσο και στο Θέμα που ήταν στο ήχος και το φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη φαμίλια όλη που ήταν με κατάσταση. Και στο Φώτη. Και στο Φιανό. Ήξερα στο Φιανέ. Και στη Ρένα. Στην Φανάση δεν παίρνει τον Ιάκωβο.